έχουμε δημοπρατήσει την μελέτη του κόμβου του αεροδρομίου, του κόμβου εισόδου-εξόδου του αεροδρομίου, η οποία έχει καταληπτική ημερομηνία κατάθεσης 30 Ιουλίου, δηλαδή σε 13 μέρες. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για το αεροδρόμιο, για το μελλοντικό αεροδρόμιο πρώτα ο Θεός όταν ολοκληρωθεί. Ένα έργο υποδομής, το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων από και προς το αεροδρόμιο. Και παράλληλα την ασφαλή κίνηση των πεζών, μιας που θα υπάρχουν όλα εκείνα τα προστατευτικά και μέτρα ασφαλείας για να κινηθεί ο πεζός από το αεροδρόμιο απέναντι και αντίστοιχα από απέναντι πάλι προς το αεροδρόμιο, μια που σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν υπάρχει ούτε διάβαση, δεν υπάρχει ούτε φανάρι, δεν υπάρχει κανένα μέτρο και μέτρο ασφαλείας, ακόμα και για το πεζό. Συνάμα, η συγκεκριμένη μελέτη θα έχει ως αντικείμενο την μελέτη ενός σύγχρονου χώρου στάθμευσης οχημάτων, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του αεροδρομίου, οι οποίες θα διαμορφωθούν στην πορεία, όπως είπαμε, εφόσον και ολοκληρωθεί όλο, ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο, και θα είναι ένας χώρος στάθμευσης όπου θα έχει όλες εκείνες τις προδιαγραφές των χώρων στάθμευσης που έχουν τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου. Σε συνάρτηση και σε συνέργεια με την δημοπράτηση της μετατόπισης του δρόμου, η οποία ολοκληρώνεται η δημοπράτηση γύρω στις 20 του Αυγούστου, τις αμέσως επόμενες μέρες θα έχουμε την ακριβή ημερομηνία της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών, ενός έργου το οποίο έχει προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια και αυτό είναι προϋπόθεση η κατασκευή του για να μπορέσουμε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο για το θέμα του αεροδρομίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά έργα προϋποθέσεις λειτουργίας και κατασκευής του αεροδρομίου, τα οποία μπαίνουν πια σε τελική ευθεία, μπαίνουν πλέον στο στάδιο ολοκληρώσεις και υλοποίησης. Εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα της ΧΙΟΥ, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εργαζόμαστε συστηματικά, αθόρυβα και ουσιαστικά στην ολοκλήρωση έργων τα οποία διαμορφώνουν το μέλλον του τόπου μας, διαμορφώνουν το μέλλον το αυριανό μέλλον της ΧΙΟΥ και πάντοτε έχοντας σαν στόχευση έργα τα οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία, δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης. Ο κόμβος θα είναι κυκλικός? Και πού θα είναι? Κοιτάξτε, το πού θα είναι και πώς θα είναι ακριβώς είναι αντικείμενο της μελέτης. Αχα. Θα έλεγα, ίσως λίγο να βιαστώ και να πω ότι θα είναι κυκλικός και πιθανότατα να είναι κύκλικη, να μιλήσουμε ίσως και για δύο κόμβους. Αυτό θα είναι αντικείμενο ακριβώς των μελετητών, οι οποίοι θα εξετάσουν τις αποστάσεις που έχουν δύο είσοδοι υφιστάμενοι του αεροδρομίου. Θα εξετάσουν όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν αυτή η κόμβη, αυτός ο κόμβος ασφαλείας, έτσι ώστε λοιπόν να ολοκληρώσουν και να μας δώσουν ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο κόμβο εισόδου και ασφαλή ή κόμβους εισόδους ασφαλής, σε συνέργεια και σε συνάρτηση άμεση με τη χρήση και λειτουργία ενός σύγχρονου χώρου στάθμευσης. Επειδή είπατε είναι κοντά οι ημερομηνίες του κόμβου ή των κόμβων, με την μετατόπιση της παραλιακής, αν κατάλαβα καλά, είναι κοντά οι ημερομηνίες. Ναι. Θα προχωράνε παράλληλα τα δύο έργα? Προσέξτε, αυτό που λέμε τώρα είναι η μελέτη. Ναι. Λοιπόν, εμείς δημοπρατούμε λοιπόν τη μελέτη για την κατασκευή του κόμβου ή των κόμβων του αεροδρομίου και του χώρου στάθμευσης. Μάλιστα. Η οποία μελέτη, καταληπτική ημερομηνία κατάθεση σε 30 Ιουλίου. Εμείς δημοπρατούμε παράλληλα και η ημερομηνία θα την ξέρουμε αμέσως το επόμενο διάστημα, από 20 μέχρι 23-24 Αυγούστου, τη μετατόπιση του δρόμου, δηλαδή το έργο πια. Όχι μελέτη, το έργο. Όχι μελέτη. Πάμε λοιπόν, κατασκευάζουμε το έργο της μετατόπισης του δρόμου. Α, γίνονται μετά οι κόμβοι. Οι κόμβοι γίνονται μετά. Μετά, ναι, ναι. Πρώτα λοιπόν κατασκευάζεται χρονικά η μετατόπιση, δρόμος, ο οποίος μετατοπίζεται από την είσοδο από την είσοδο του βιολογικού μέχρι τα φανάρια του
της Φαρκίνας. Έτσι, αυτό το κομμάτι θα έχουμε μετατόπιση του δρόμου προς τη θάλασσα. Αυτό είναι πρώτη και βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Άρα κόμβος ή κόμβη είναι μετά. Ο κόμβος ή η κόμβη, το οποίο θα μας το δείξει ο μελέτη. Ο χώρος στάθμευσης και αυτός μετά. Μαζί με τους κόμβους είναι. Είναι πακέτο μαζί με τους κόμβους.